Λοιπόν, πάμε και σε Εξάρχεια, Θάνο Σωτήρη. Γιατί συνεχίζεται από χτες, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε διάφορα σημεία και σπίτια. Είστε σε μια πολυκατοικία εκεί. Ήταν ο σημερινός, σήμερα το πρωί συνεχίστηκε ένας έλεγχος που ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Δηλαδή, σε μια πολυκατοικία στη Στουρνάρη 4, καταλάβανε οι αστυνομικοί ότι και εκεί πάει να γίνει το ίδιο με αυτό που έγινε στη Σπύρου Τρικούπη. Μάλιστα. Συνέλαβαν δύο νεαρούς εκεί, οι οποίοι μάλιστα προσπαθώντας να διαφύγουν μέσα στην πολυκατοικία από τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να διαρρήξουν ένα διαμέρισμα για να φύγουν από εκεί. Αυτοί πάνε κατηγορούμενοι για απόπειρα διάρρηξης, για να καταλάβετε, διαμερίσματος. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει στην πολυκατοικία. Στην ταράτσα δεν βρήκαν τίποτα. Πήραν λοιπόν το νωρίς το πρωί εισαγγελέα, ερεύνησαν ένα-ένα τα διαμερίσματα και τελικά διαπίστωσαν ότι ένα από αυτά είχε νοικιαστεί ελάχιστες μέρες πριν την Κυριακή, και το βλέπουμε τις εικόνες, και το είχαν γεμίσει με έτοιμα πολεμοφόδια, με μάσκες, με μπουκάλια και όλα τα αυτά που ήθελαν, και μάλιστα θα μετέφεραν και άλλα. Αυτό θα πρόκειτο να κάνουν οι δύο που συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόλαβαν. Μάλιστα. Πολεμοφόδια δηλαδή, όχι βέβαια σαν και αυτά που έχουν στη Συρία, για να παραφράσουμε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά εν πάση περιπτώσει πολεμοφόδια. Μην το παρακάνουμε τώρα.